Τα μέτρα προστασίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Όσοι πολίτες υποχρεωτικά πρέπει να προσέλθουν, θα πρέπει να φορούν μάσκα. Και την ώρα που προσέρχονται οι πολίτες, εκείνη την ώρα πρέπει και οι δημόσιοι υπάλληλοι να φορούν επίσης μάσκα όταν εξυπηρετούν τους πολίτες. Αλλά καλό θα ήταν όσες δουλειές μπορούν να διεκπεριωθούν με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε με email είτε τηλεφωνικά, καλό είναι οι πολίτες να αποφεύγουν την προσέλευση στις δημόσιες υπηρεσίες για να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο συγχρονισμός. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις και να υπάρχουν αντισηπτικά σε όλες τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να απολυμμένεται όποιος μπαίνει και όποιος βγαίνει από τις υπηρεσίες. Και επίσης η ομάδα που είναι αυξημένου κινδύνου μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του εξ αποστάσεως και είναι αδύνατον να είναι σε γραφείο που δεν θα έχει επαφή με το κοινό, δίνεται η δυνατότητα να παρέχεται άδεια εφόσον βέβαια τεκμηριωμένα ανήκει στις ευπαθείς ομάδες με ιατρικές βεβαιώσεις. Όλα αυτά τα μέτρα αποβλέπουν, επειδή όπως ξέρουμε το τελευταίο διάστημα υπάρχει αύξηση μεγάλη των κρουσμάτων, για να αποφευθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Η τηλεργασία είναι εφικτή σε ορισμένες περιπτώσεις αμαία ή οικογενειών αμαία? Η τηλεργασία όσον αφορά κάποιον που δεν μπορεί να... Δεν μπορεί να παραστεί στην υπηρεσία, να έρθει σε επαφή με κόσμο. Υπάρχει δυνατότητα, από ό,τι γνωρίζω, σε κάθε υπηρεσία με ηλεκτρονικό τρόπο να γίνονται οι περισσότερες υπηρεσίες. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που κάποιος πρέπει να προσέλθει αναγκαστικά. Καλό είναι να περιοριστούν το δυνατό στις λιγότερες μετακινήσεις. Τώρα για τα ΑΜΕΑ, οι προσβάσεις δυστυχώς σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι δυνατές μέχρι σήμερα. Και πρέπει σίγουρα όλες οι υπηρεσίες από αυτούς που είναι υπεύθυνοι, δηλαδή τους διευθυντές και τους πιο πάνω στην ιεραρχία, να φροντίσουν έτσι ώστε να υπάρχει πάντα πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Θεωρώ πάλι όμως ότι ακόμα και για τα άτομα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα από τους συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και να μην αναγκάζονται να μετακινηθούν άτομα που έχουν και τέτοια ιδιαίτερα προβλήματα.